Κύριε Κικέ, βρισκόμαστε εδώ στο Παιδική Χαρά Πασονικολάκη, όπου στεγάζεται το Βοήθεια στο Σπίτι. Και πρωί σήμερα πείτε μας τι αντικρίσετε, μιας και βλέπουμε εικόνες οι οποίες πραγματικά είναι αδιανόητες. Σήμερα το πρωί με το που ήρθα, βρήκα την πόρτα σπασμένη, την έχουν βγάλει από τους μεντεσέδες και το ένα κομμάτι το έχουν μεταφέρει πίσω. Εκτός από αυτό, το παράθυρο του Δημοτικού Ιατρείου σπασμένο και πίσω το... Ο σωλήνας του νερού, παροχή του νερού, παροχή του νερού, συγγνώμη, σπασμένη και το νερό να τρέχει σαν πίδακας. Αυτά πώς έσπασαν, δεν μπορούμε να βλέπουμε ότι είναι ολόκληρο τσιμέντο, δηλαδή με τι είδος, με τι υλικό το έσπασαν. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται, τι ομάδες είναι αυτές. Είναι εδώ, οι περίκοι τι είπαν. Ακριβώς, δεν ξέρω, δεν έχει μιλήσει κανένας περίεργος, δεν έχω δει κανέναν από το πρωί και... Δεν ξέρω τι κατάλαβαν και για ποιο λόγο δεν ειδοποίησαν την αστυνομία τη στιγμή που σίγουρα ακούσανε. Δεν μπορεί να γίνανε τόσο μεγάλες ζημιές, τόσο μεγάλης έκτασης ζημιές. Μα αυτό να σπάσουν πρέπει να γίνει κάποιο θόρυβος. Να γίνει πολύ μεγάλος θόρυβος, ακριβώς. Αυτό απορώ κι εγώ. Για ποιο λόγο δεν έγινε γνωστό από την πρώτη στιγμή. Εργάζεστε εδώ πολύ καιρό. Πείτε μας έτσι γενικότερα τι είναι αυτό που βιώνετε, μιας και γνωρίζουμε ότι και ο Σύλλογος Πολυτέκνων που γετνιάζει εδώ στην Παιδική Χαρά πάλι προημερών και αρκετές φορές, όχι μία φορά, έχουν γίνει διάφορες δολιοφθορές. Ναι. Εδώ είμαι αρκετά χρόνια εδώ και η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Πολλά σκουπίδια. Βγάζουν τα σύρματα από τα κάγκελα και τώρα πια έχουν καταστρέψει τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω τι άλλο τι να πω, πρέπει ο Δήμος, έμαθα, μου είπε η κυρία Κανταρζή ότι έχει ενημερωθεί ήδη, έχουν ενημερωθεί οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου στο εργοτάξιο και θα έρθουν να τα επισκευάσουν. Από ό,τι γνωρίζουμε και η αστυνομία έχει ενημερωθεί. Ενημερώθηκε η αστυνομία, ήμουν εκεί προηγουμένως. Και τους, δώσατε κάποια κατάθεση? Όχι, δεν έδωσα κατάθεση γιατί ο αξιωματικός υπηρεσίας είχε κάποιο άλλο περιστατικό αλλά τους ενημέρωσα σχετικά με την κατάσταση που υπάρχει και τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια. Και κατά καιρούς μου είπαν ότι έχουν κάνει και περιπολίες. Μάλιστα. Τώρα, τι σας είπαν από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα έρθουν άμεσα να φτιάξουν εδώ αυτές τις εικόνες, οι οποίες είναι και επικίνδυνες, μιας και αυτές οι σιδερένιες πόρτες είναι και πολύ βαριές και είναι επικίνδυνες γιατί έρχονται παιδιά. Ακριβώς. Αυτά πιστεύω ότι θα φτιαχτούν άμεσα. Σήμερα, αύριο, εντός των ημερών, ότι θα φτιαχτούν τουλάχιστον να κλείσει, να περιφραχτεί ο χώρος και να είναι όπως πρέπει. Από ό,τι είδαμε, ακόμα και τον πίνακα της ΔΕΗ αγγίζουν. Αυτό δεν είναι κάποιο επικίνδυνο? Χαλάνε ίσως κάποια πράγματα που έχετε στο Δημοτικό Ιατρείο? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό είναι από τις πρώτες καταστροφές. Σπάζουν τον πίνακα της ΔΕΗ, κλείνουν το ρεύμα. Δεν ξέρω αν το βλέπουν τα παιδιά σαν παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, ότι μπορεί να πάθουν κάτι πολύ σοβαρό. Έχουμε αλλάξει τον πίνακα. Είχα ενημερώσει τη ΔΕΗ πριν μερικά χρόνια. Άλλαξε ο πίνακας. Τον κλείνω εγώ γιατί το σπάσανε μέσα σε μια εβδομάδα πάλι. Και τώρα, όπως είδατε κι εσείς. Μας είπατε και εκτός κάμερας ότι χαλώνουν ακόμα και οι ινσουλίνες που έχετε μέσα στο ψυγείο. Ναι, μα αυτό είναι κυρίως το πρόβλημα, το μεγάλο για μένα. Δεν είναι ότι δεν θα υπάρχει ψυγείο. Ότι το ζήτημα είναι ότι έχω μέσα φάρμακα στο ψυγείο και από αυτά τα φάρμακα σώζονται άνθρωποι. Mm-hmm. Είχα κουτιά ινσουλίνες, τα οποία ξεπάγωσαν φυσικά και εννοείται τις πέταξα. Συζητώντας και με τους προϊσταμένους, τι άλλο θα γίνει για την περίφραξη εδώ του χώρου και ίσως και για την προστασία του? Ξέρω ότι θα μπουν και κάμερες ασφαλείας, ούτως ώστε να προστατεύεται ακόμα καλύτερα ο χώρος.